Θα συνεχίσουμε την σειρά των μαθημάτων μας, ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, και θα διαβάσουμε από τη σελίδα 960 το πρώτο κεφάλαιο από τις Πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, λοιπόν, 960 σελίδα, κεφάλαιο Α. Τον μεν πρώτων λόγων έκαμον ο Θεόφιλε περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς εις τους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξεν, εις τους οποίους και εφανέρωσε εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενον σε αυτούς 40 ημέρες και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε, παρεμού. Διότι ο μεν Ιωάννης σε βάφτισε εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλά ταύτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, τάχα, εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία εις τον Ισραήλ? Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτή εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφ' ημάς, και θέλετε είστε μάρτυρες και εις εμέ και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη πέλαβεν αυτόν από των εφελών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις των ουρανών, ότε αυτός ανέβαινε, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, ήτινες και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε βλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, όσοι ανελήφθη αφημών εις των ουρανών, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλουμένου Ελαιώνος, το οποίον ήτο πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδόν Σαββάτου, και ότε εισήλθον, ανέβησαν εις το ανώγιον όπου είχον κατάληγμα, ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας και Φίλιππος και Θωμάς και Βαρτολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας ο Ιακώβου, ούτι οι πάντες προσκαρτερούντες ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχήν και τη δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτών. Αμήν. Μετά λοιπόν την Ανάσταση, μετά τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απεκαλύπτετο εις τους μαθητάς και δια Πνεύματος Αγίου, λέγει η Γραφή, έδωκεν εντολάς εις τους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξεν. Στους συγκεκριμένους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξεν, ο Κύριος έδινε εντολές δια Πνεύματος Αγίου. Και η βασική εντολή την οποία έδινε και έλεγε ήταν, συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγελε να μην απομακρυθούν από Ιεροσολύμων, αλλά να μείνουν εκεί στα Ιεροσόλυμα και να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα την οποία ακούσατε εσείς από μένα. Δεν είχε ακουστεί αυτή η συγκεκριμένη υπόσχεση ότι ποταμί ύδατος ζώντος θέλουν συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτόν, και έλεγε δια το Πνεύμα το Άγιο. Για το Πνεύμα το Άγιο είχε πει, αλλά όσα και αν τους είπε, κανένας εκ των μαθητών δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι αυτή η δωρεά. Μάλιστα στους μαθητάς είχε μιλήσει και με μεγάλη ανάλυση περί του Πνεύματος του Αγίου, όταν τους είπε ότι εγώ φεύγω και εκεί που θα πάω εσείς δεν μπορείτε να πάτε, και οι μαθητές στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ. Ο δε Πέτρος είπε εγώ θα έρθω. Και άλλοι αδερφοί αμφισβήτησαν, γιατί έτσι είχε μιλήσει και στους Φαρισαίους, και του είπαν πού θα πας? Στον Πατέρα μου. Και η αλήθεια είναι, ο Θωμάς είπε δεν εξεύρωμεν Κύριε που υπάγεις,
Και πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδόν για να έρθουμε κι εμείς? Και ο Χριστός είπε το μοναδικό αυτό εδάφιο: «Εγώ είμαι η οδός για να έρθετε στον Πατέρα. Εγώ είμαι η αλήθεια που θα σας οδηγήσει στον Πατέρα. Και εγώ είμαι η ζωή μέσα από την οποία θα φτάσετε στον Πατέρα». Όμως δεν ήταν αυτό το σημαντικό που τους αποκάλυψε. Το σημαντικότερο που τους αποκάλυψε ήταν ότι σας συμφέρει να φύγω. Γιατί όταν θα φύγω δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Δεν θα μείνετε μόνοι σας. Αυτοί ήλπιζαν και στηρίζονταν στον αναισθημένο Χριστό εδώ στη γη. Ο Κύριος όμως τους είπε ότι εγώ πρέπει να φύγω, γιατί θα στείλω άλλον παράκλητον για να μένει μαζί σας στον αιώνα όλων αυτών, μέχρι συντελείας του αιώνος. Και ο άλλος παράκλητος είναι παρήγορος, υπερασπιστής, συνήγορος υπερασπίσεως, βοηθός, φίλος. Και όλα αυτά ήταν ο Χριστός εδώ επί της γης όταν ήταν στους μαθητάς του. Αλλά η φυσική παρουσία του Κυρίου επί της γης ήταν περιορισμένη. Γι' αυτό και ο Θεός είχε προβλέψει πνευματική και πανταχού παρουσία του άλλου παράκλητου, του πνεύματος της αληθείας, το οποίο θα έμενε με τον κάθε έναν μαζί, κάνοντας και τη μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει, γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Ούτε το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως γνωρίζετε τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, γιατί μένει μαζί σας και θα έρθει να κατοικήσει και μέσα σας. Αμφίβολον τι καταλάβανε, γιατί δεν γνωρίζει μη ο λαμβάνων. Ακούγανε, και εμείς όταν ακούμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εάν δεν λάβουμε και κατανοήσουμε ακριβώς τι σημαίνουν τα λόγια του Χριστού. Όταν δε θα έλθει ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο Πατέρας θα πέμψει αλλά εν το ονόματί μου, εκείνος πρώτον θα σας διδάξει πάντες, καθώς είναι γεγραμμένο και στην Παλαιά Διαθήκη, εσείς πάντες είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Ο παράκλητος διδάσκει. Και για να το πούμε πιο σωστά, δάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Αλλά όπως διαβάσαμε και προηγούμενα, δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολές στους Αποστόλους. Ο Χριστός μας διδάσκει δια Πνεύματος Αγίου. Ο παράκλητος θα σας διδάξει και επιπλέον θα σας υπενθυμίζει όλα όσα εγώ είπα προς εσάς. Θα είναι αυτός που την κρίσιμη στιγμή θα φέρνει στο μυαλό, στην καρδιά, στη σκέψη τα λόγια του Χριστού. Όταν έλθει λοιπόν ο παράκλητος που θα έρθει, τους έλεγε τότε και πού να καταλάβουνε, τον οποίον εγώ θα πέμψω προς εσάς παρά του Πατρός μου, ο οποίος εκπορεύεται παρά του Πατρός μου, εκείνος θέλει μαρτυρήσει για μένα. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ότι αυτός ο οποίος συστήνει το Χριστό στη γη είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Γιατί οι άνθρωποι όταν κηρύττουν ή όταν μιλάνε, εάν δεν μιλάνε δια Πνεύματος Αγίου, εάν δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι αυτό που μιλάει και συντρίβει ταυτόχρονα την καρδιά του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού είναι τυπικός, ξύλινος λένε οι άνθρωποι. Δεν έχει αποτελέσματα, δεν έχει σωτηριακά αποτελέσματα. Και όταν μία εκκλησία δεν αυξάνει, σημαίνει ότι λιγοστεύει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν η εκκλησία έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε αυξάνει. Και αυτό είναι ευθύνη και των προϊστώτων της Εκκλησίας αλλά και όλης της Εκκλησίας.
Είναι ανάγκη να υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία. Εάν το Πνεύμα το Άγιο σε μια εκκλησία, σε μια οικογένεια ή και σε έναν άνθρωπο σβήσει, τότε και η οικογένεια σβήνει και ο άνθρωπος σβήνει και η εκκλησία σβήνει. Και η πρώτη Αποστολική Εκκλησία έσβησε γιατί αποσύρθηκε το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι από Αποστολική Εκκλησία έγινε Επισκοπική Εκκλησία. Και αντί να διοικεί την Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο, τη διοικούσαν άνθρωποι. Και όταν πια στη διοίκηση της Εκκλησίας επεμβαίνει το ανθρώπινο στοιχείο, τότε η Εκκλησία αρχίζει και φθήνει. Βέβαια ήταν γραμμένο ότι η πρώιμος βροχή είναι αυτή που θα δώσει τη δύναμη στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπως είναι επίσης γραμμένο ότι η πρώιμος και η όψιμος βροχή θα δώσει τη δύναμη στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Αυτός λοιπόν που μαρτυράει για το Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και γι' αυτό ακριβώς συμφέρει, λέει ο Χριστός, να φύγω εγώ, γιατί αν δεν φύγω ο Παράκλητος δεν θα έλθει σε εσάς. Αλλά αφού φύγω, τότε θα στείλω εγώ τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, και αυτός, τον οποίον εγώ θα στείλω σε εσάς, θα κάνει το έργο του Θεού και θα ελέγχει τον κόσμο περί της αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, περί αμαρτίας μεν γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Και ξέρετε, ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί, φέρνει σε μετάνοια τον άνθρωπο. Μόνο ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου διεγείρει την καρδιά του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν ελέγχεται, πρώτον από τη συνείδησή του που είναι η φωνή του Θεού και δεν είναι εύκολο, ύστερα από το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν ελέγχεται από το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο δρόμος που παίρνει είναι δρόμος κατηφορικός και αποστασίας. Βέβαια το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο, αλλά ελέγχει και εμάς. Πώς ελέγχει εμάς? Μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Ενώ τον κόσμο πώς τον ελέγχει? Περί δικαιοσύνης γιατί δεν πιστεύουν, περί κρίσεως γιατί υπάγω προς τον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, και περί δικαιοσύνης γιατί υπάγω στον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, και περί κρίσεως διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Είναι οι βασικές αιτίες που το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο. Τον ελέγχει γιατί δεν πιστεύει στον Χριστό. Και όταν δεν δέχεται ο κόσμος το πνεύμα, τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, βλαστημάει τον Χριστό και γίνεται διώκτης του Χριστού. Και διώκτης του Χριστού γίνεται από τον έλεγχο. Δεν είναι αδιάφορος πια ο κόσμος για το Χριστό. Είναι διώκτης. Περί δικαιοσύνης, γιατί πια ο Χριστός σταυρώθηκε και είναι στον ουρανό και μεσητεύει για μας. Και αν και δεν τον βλέπουμε, είναι ανάμεσά μας. Είναι μέσα μας, ενεργεί. Και μακάρι είναι εκείνοι που δεν τον είδαν και πιστεύουν. Όταν λοιπόν ελέγχει περί δικαιοσύνης ο Θεός τον κόσμο, ο κόσμος έρχεται, εάν είναι ειλικρινής, αν είναι πρόβατο του Θεού, έρχεται σε μεστάνια. Και τέλος περί κρίσεως, γιατί ο διάβολος είναι ήδη και κρυμμένος, νικημένος, και ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, δεν πρέπει να τον φοβάται ούτε να τον λογαριάζει. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει και το λαό του, την Εκκλησία του. Πώς? Οδηγώντας τον άνθρωπο του Θεού εις πάσαν την αλήθεια. Δηλαδή σου αποδεικνύει, σου υποδεικνύει, σου φανερώνει την αλήθεια και το ψέμα και σε οδηγεί στην αλήθεια. Σε ελέγχει για το ψέμα και σε φέρνει στην αλήθεια. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει τη μεγάλη αδιάκριση της αλήθειας και του λάθους, του σωστού και του λάθους. Δηλαδή όταν εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι,
και δεν ξέρουμε αν είναι το θέλημα του Θεού αυτό, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε, εξετάζοντες το ευάρεστον ενάπιον του Θεού. Εξετάζοντες, δοκιμάζοντες το ευάρεστον ενάπιον του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού. Σκεφτόμαστε και βλέπουμε ότι είναι κάτι που ο Θεός το θέλει, είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν προσευχόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει αν θα έρθουμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν προσεύχεται αυτός που εργάζεται αν με οδηγήσει ο Θεός, αν αύριο θα πάω στη δουλειά μου. Πηγαίνω στη δουλειά μου. Γιατί αν πέσουμε σε αυτή την παγίδα, θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα μια αδελφή παλιά μου λέγε «Εγώ δεν μαγειρεύω παρά μόνο αυτό που μου λέει το Πνεύμα το Άγιο». Αυτά είναι ανοησίες, έτσι. Τελείως ανοησίες. Όταν δεν ξέρω τι να κάνω, όταν υπάρχουν πολλές επιλογές περί του σωστού ή του λάθος, τότε πηγαίνω στο Θεό να με οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο. Προσεύχομαι και είναι βέβαιο ότι το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Όχι σε ένα μέρος της αλήθειας, σε όλη την αλήθεια. Θα μας ελέγξει για το λάθος. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Φανέρωσέ μου, Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω. Αλλά πότε? Όταν είμαι σε αμηχανία, όταν έχω δύο ή τρεις επιλογές, όταν θέλω να γνωρίσω το σωστό από το λάθος, όταν θέλω να γνωρίσω την αλήθεια από το ψέμα. Γιατί πολλές φορές μας οδηγεί η καρδιά μας και αν μας οδηγεί η καρδιά μας, το βέβαιο είναι ότι κάνουμε λάθος. Γιατί οι επιθυμίες της καρδιάς μας δεν έχουν σχέση με την επιθυμία του Θεού ή ο φόβος μας. Να μας εμποδίζει, να μας καθυστερεί ο φόβος μας. Από μια μεριά λοιπόν υπάρχει ο ενθουσιασμός και ο ζήλος, αλλά όχι κατ' επίγνωση, και από την άλλη μεριά υπάρχει ο φόβος, η αμηχανία και η αδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνω? Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έστειλε άλλον παράκλητο. Να μας οδηγήσει ο παράκλητος στο Πνεύμα της αληθείας. Και ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Θεό και λέει «Εμένα μου αρέσει αυτό να κάνω» ή «Εγώ θέλω αυτό να κάνω» ή «Εγώ σκέφτομαι αυτό να κάνω» και σταματάει εκεί, θα κάνει λάθος. Αν όμως πει «Εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα τι σ' αρέσει Κύριε» «Εγώ θέλω αυτό, εσύ τι θέλεις Κύριε» «Και εγώ σκέφτομαι αυτό, εσύ τι σκέφτεσαι Κύριε» τότε θα βρούμε πραγματικά την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου που θα μας ελέγξει για το λάθος. Και είναι ανάγκη να μας ελέγξει για το λάθος μας για να καταλάβουμε και να περπατήσουμε στην αλήθεια Του, στο σωστό ενώπιον του Θεού. Και γιατί μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια? Γιατί και το Πνεύμα το Άγιο, και εδώ είναι το καταπληκτικό αδερφοί, δεν μιλάει από μόνο Του, όπως ο Χριστός έλεγε. Τα λόγια τα οποία λέγω δεν είναι δικά μου, είναι του Πέμψαντος με Πατρός. Και τα έργα τα οποία κάνω δεν είναι δικά μου, αλλά είναι του Πατρός μου τα έργα, ο Πατέρας μου τα κάνει. Έτσι και ο Παράκλητος. Παίρνει τη θέση που ο Θεός έχει θέσει. Δεν θα λαλήσει από μόνος του αθεαυτού, αλλά όσα ανακούσει θα λαλήσει. Δηλαδή και ο παράκλητος, θα τολμούσα να πω, ζητάει οδηγία από τον Πατέρα. Όσα ακούσει από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού θα μας πει. Με αποτέλεσμα να μας αναγγέλει τα μέλλοντα με τα βεβαιότητος και αληθείας. Γι' αυτό αποκλείεται ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας να μας πει πράγματα έξω από το Λόγο του Θεού. Όχι αντίθετα, αλλά και έξω από το Λόγο του Θεού. Ο Παράκλητος ό,τι μας πει θα είναι απόλυτα σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και όταν γίνονται προφητείες μέσα στην Εκκλησία, μας δίνει το δικαίωμα Θεός να διακρίνουμε. Και η διάκρισή μας πώς είναι? Έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό για να διακρίνουμε μια προφητεία, αν είναι από το Θεό,
είναι να είναι σύμφωνοι με το Λόγο του Θεού ή ακόμη πιο ευρύτερα να μην είναι ενάντια από το Λόγο του Θεού. Παράβαση σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη διάκριση. Εάν είναι αντίθετα ή δεν συμφωνεί με το Λόγο του Θεού, τότε αυτή η προφητεία δεν είναι από το Θεό. Δεν κατακρίνουμε, δεν καταδικάζουμε τον άνθρωπο, λέμε έκανε λάθος. Αλλά έχουμε υποχρέωση και δικαίωμα και εξουσία, και υποχρέωση και εξουσία να διακρίνουμε τις προφητείες συγκρίνοντάς τις με το Λόγο του Θεού. Και η δεύτερη μορφή διάκρισης που μέσα από το Λόγο του Θεού μας δίνει και την εξουσία και την υποχρέωση να διακρίνουμε ο Θεός είναι ο προφήτης να είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Γιατί λέει η Γραφή, υπό του Πνεύματος του Αγίου οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού εκινήθησαν και ελάλησαν προφητικά, προφητικό λόγο. Εάν δηλαδή ένας αδελφός μας καπνίζει, δεν θέλουμε να προφητεύει. Αν έχει κακία μέσα στην καρδιά του ή παράπονο ή φθόνο ή φιλονικία, δεν θέλουμε να προφητεύει. Γιατί οι πιθανότητες να μιλήσει η καρδιά η βρώμικη είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πιθανότητες που έχει να μιλήσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε προφητείες. Αλλά και πάλι έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να περιμένουμε, να δούμε αν ο προφήτης εμίλησε δια Πνεύματος Αγίου όταν γίνει και να δοξάσουμε το Θεό, ή αν δεν γίνει να πούμε εκ της υπερηφανίας της καρδίας του μίλησε ο Άγιος άνθρωπος του Θεού. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατελή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και μπορεί ένας αδερφός μας να πλανηθεί. Όμως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να εξουθενήσουμε προφητείες. Γιατί τότε μπαίνουμε σε ματαιολογία, ματαιοφωνία που ο Λόγος του Θεού μας λέει «Μη δί σας μη σας απατά με ματαίους λόγους, διότι δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας». Όταν ο άνθρωπος λοιπόν εξουθενεί ή κρίνει ή κατακρίνει προφητεία, εξοργίζει το Θεό. Γιατί ο Θεός λέει, ο Λόγος του Θεού, μην κρίνετε τους αδελφούς σας για να μην κριθείτε. Μην κατακρίνετε τους αδελφούς σας γιατί θα κατακριθείτε. Μην καταδικάζετε τους αδελφούς σας ή τους ανθρώπους γιατί θα καταδικαστείτε. Πόσο μάλλον να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να καταδικάσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Η οργή του Θεού, εξοργίζεται ο Θεός. Γι' αυτό με φόβο Θεού θα στεκόμαστε. Επίσης μέσα στην Εκκλησία, αν γίνει μία προφητεία που διακρίνουμε ότι δεν είναι σωστή η δεύτερη, δεν δημόσια στυλιτεύουμε ή ακόμη ξεφτυλίζουμε τον άνθρωπο, γιατί θα υπάρχουν δύο κακά αποτελέσματα. Το πρώτο κακό αποτέλεσμα είναι ότι φοβούμενοι το Θεό και οι ευσεβείς, από φόβο μην κάνουν λάθος θα σταματήσουν. Και αυτοί που θα προφητεύουν θα είναι οι άσοφοι και οι ασεβείς. Και το δεύτερο είναι ότι αν επέμβουμε και ταπεινώσουμε τους ανθρώπους που προφητεύουν, θα τους κάνουμε να αποκάμουν, θα δηλιάσουν. Ποιο είναι λοιπόν το σωστό? Γίνεται κάτι λάθος, κάτι δεν γίνεται καλά? Ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι πλησιάζουν αυτόν τον αδελφό, αυτούς τους αδελφούς, αυτή την αδελφή και με πολλή αγάπη τους συμβουλεύουν, τους διδάσκουν, τους προτρέπουν, επιπλέον τους παρηγορούν και τους ενισχύουν, ώστε και οι άσοφοι που κάποια στιγμή κάναν ασοφία να διορθωθούν και το Πνεύμα το Άγιο να μην σβήσει. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δημόσια κατακρίνουμε, τότε θα σβήσουμε το Πνεύμα το Άγιο και θα καταντήσουμε μια εκκλησία που δεν θα είναι Πνεύματος Αγίου πια, αλλά θα είναι μια εκκλησία ανθρώπινη,
που θα διοικείται από ανθρώπους. Πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε. Γι' αυτό με φόβο Θεού δεν θα εξουθενούμε προφητείες γιατί θα μας κατεσχύνει ο Θεός. Αλλά θα προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει μέσα στην Εκκλησία του σοφία και σύνεση, χάρη και δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε η Εκκλησία να κυβερνάται πραγματικά από το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν η Εκκλησία κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο, τότε είναι Εκκλησία που αυξάνει, που ευωδούται, που ευλογείται από το Θεό. Γιατί μεγάλη διαφορά είναι οι ενέργειες και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Εκείνος ακόμη, ο παράκλητος, και μου αρέσει η λέξη εκείνος που αποκαλύπτει εκείνος, αυτός όπως λέει, που αποκαλύπτει πεντακάθαρα στους ανθρώπους που δεν μπορούν να το καταλάβουν, ότι ο παράκλητος είναι πρόσωπο. Δεν είναι μία δύναμη, μία ενέργεια. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, λέει ο Χριστός, και πώς θα δοξάσει εμένα, γιατί από μένα θα λαμβάνει και θα αναγγείλει σε εσάς. Τον Χριστό λοιπόν τον δοξάζει, γιατί δεν κάνει αυτά που θέλει ο παράκλητος, αλλά αυτά που θέλει ο Χριστός. Και εμείς δοξάζουμε τον Χριστό όταν δεν κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς, είτε από ζήλο, είτε από ενθουσιασμό, είτε από φόβο, είτε από οτιδήποτε, αλλά θέλουμε να κάνουμε, δεν λέμε αυτά που θέλουμε εμείς, αλλά θέλουμε να λέμε ή να κάνουμε αυτά που λέει ο Χριστός. Και έτσι οι μαθητές όταν έφτασαν πια λίγο πριν την ανάληψη, να τους λέει ο Κύριος μας πιο καθαρά ότι εσείς πρέπει να μείνετε πια στην Ιερουσαλήμ για να λάβετε την επαγγελία του Πατρός που έχει υποσχεθεί ο Θεός και εγώ σας αποκαλύπτω. Και επιπλέον όταν τους είπε ότι πρέπει να μείνετε για να λάβετε δύναμη, γιατί αν δεν λάβετε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορεί να είστε Απόστολοι μου. Πρέπει λοιπόν να λάβετε δύναμη εξύψους όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει, και τότε θα είσαστε μάρτυρες εις εμένα, γιατί δεν θα λαλείτε πια εσείς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που θα είναι μέσα σας. Και λέγοντας αυτά, ενώ ήταν στο όρος του Ελαιώνος, του καλωμένου Ελαιώνος, το οποίο είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδών Σαββάτου, ανελήφθη καθώς νεφέλη, υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, των μαθητών, και τον ανέβασε στον ουρανό. Και η συμμαρτυρία, δύο άγγελοι παρόντες, σε όλους όσους βρίσκονταν εκεί στην ανάληψη παρόντες, τους είπε: άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε και βλέπετε τον ουρανό? Αυτός ο Χριστός, ο οποίος ανελήφθη από σας εις τον ουρανό, θα έλθει κατά τον ίδιο τρόπο τον οποίον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό. Και μίλησε βεβαίως για τη Δευτέρα Παρουσία, η οποία θα γίνει σε αυτή την περιοχή, στην ίδια περιοχή, στο όρος του Ελαιώνος, που είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδό Σαββάτου. Αμέσως μετά οι μαθητές, με πόθο και ζήλο τουλάχιστον οι 120, γιατί πιθανόν να πήγανε περισσότεροι από 120, καταρχάς στο Ανώγιο, εκεί στα Ιεροσόλυμα, στο κατάλημα που είχαν, μαζεύτηκαν οι 12 μαθητές, οι 11 στην πραγματικότητα, η Μαρία του Κυρίου, η Μαρία η μητέρα του Κυρίου, η αδελφή του Κυρίου και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι άκουσαν τα λόγια του Χριστού, πίστεψαν στα λόγια του Χριστού, υπάκουσαν στα λόγια του Χριστού και υπομονή περίμεναν την εκπλήρωση των λόγων του Χριστού. Αφού τακτοποίησαν δε και τις εκκρεμότητες,
γιατί ο Λόγος του Θεού μίλαγε για 12, αλλά εκεί ήσαν μόνο 11 Απόστολοι, και εξέλεξαν με κλήρο τον αντικαταστάτη του Ιούδα, ο οποίος ήταν ο Ματθίας. Και έτσι, 10 μέρες, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού ότι ουχή μετά πολλά στάφτα ημέρας θέλετε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίω, πραγματικά τη συγκεκριμένη μέρα που ήταν η 10η μέρα μετά την Ανάληψη, η Ανάληψη έλαβε χώρα την 40η ημέρα, δηλαδή την 50η ημέρα, τη γιορτή της 50ης για τους Ιουδαίους, ξαφνικά έγινε ήχος εκ του ουρανού, έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισε όλων των οίκων ο άνεμος όπου ήταν καθήμενοι. Όλο το σπίτι γέμισε από έναν αέρα που ήρθε βίαια. Ένα ρεύμα αέρος βίαιο εισήλθε μέσα στο σπίτι που κάθονταν προσευχόμενοι και περιμένοντες και εξητούντες και δεν ήξεραν και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, και φάνησαν επάνω σε αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισαν επί ένα έκαστον επ' αυτών. Και εκεί επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και καθώς επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, βαφτίστηκαν εν Πνεύματι Αγίο, δηλαδή και πυρί, έζησαν την πρώτη πλήρωσή τους εν Πνεύματι Αγίο και άρχισαν να λαλούν ξένας γλώσσας, καθώς έδιδε το Πνεύμα εις αυτούς να λαλούνε. Πράγμα το οποίο αποτελεί και το σημείο της βάφτισης ή της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Κάτι μοναδικό, γεγραμμένο μέσα στη γραφή για ξένες γλώσσες, αλλά πρωτοφανές. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Τότε έλαβε χώρα η δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού. Και η μέρα της δημιουργίας του Χριστού έγινε με το βάφτισμα, όπως λέει ο Χριστός, εσείς θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλάς μέρας. Και έγινε λοιπόν με το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου πάνω σε όλους που περίμεναν, όχι στους καλούς, στους καλύτερους, σε μερικούς, πάνω σε όλους όσους περίμεναν, και απεδείχθη αυτή η πλήρωση στο βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που δεν ήταν και το μοναδικό. Από εκεί και πέρα μάλιστα ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους μαθητάς που συνάντησε στην Έφεσο, αφού επιστέψατε λάβατε Πνεύμα Άγιο, γιατί όλοι πλέον οι πιστεύοντες ελάμβαναν Πνεύμα Άγιο. Που όμως ξεκίνησε ο Θεός αυτή τη μεγάλη ευλογία εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής. Πολλοί που τους άκουσαν, γιατί όταν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο φωνάζεις δυνατά, γιατί είναι η δύναμη του Θεού μέσα σου. Και όταν έρχει η δύναμη του Θεού, ο άνθρωπος παίρνει άλλες, και η φωνή του και η ζωή του άλλες διαστάσεις. Είχανε Πνεύμα Άγιο οι μαθητές μέχρι εκείνη τη στιγμή? Βεβαίως. Βεβαίως και είχανε. Όταν αναγεννήθηκαν δια της Αναστάσεως, όταν γνώρισαν ότι ο Χριστός ανεστήθη, ο Χριστός ενεφύσισε εις αυτούς και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο. Και λαμβάνει Πνεύμα Άγιο με την αναγέννηση ο άνθρωπος. Και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη το περιγράφει πάρα πολύ και το έχουμε ξαναδιαβάσει ωραία ο Λόγος του Θεού, και περί της αναγέννησης και τι κάνει ο Θεός με το Λόγο Του και με το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο του κόσμου τον οποίον αναγεννάει.
Λέει η Γραφή: «Και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας και από σπάσα στη λιθήνη καρδία από τη σαρκό σας θα δώσω εις εσάς καρδία σαρκίνη». Αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου. Και από σκληρή πέτρινη που δεν μπορεί να μετανοήσει, δεν μπορεί να συγχωρήσει, γίνεται σε σάρκινη που μπορεί και να μετανοήσει και να συγχωρήσει. Τι χρειάζεται εκ των υστέρων το να βαφτιστείτε εν πνεύματι Αγίου και πυρή? Πάλι το λέει η Παλαιά Διαθήκη με τον Ιζεκίηλ τον προφήτη: «Και θέλω εμβάλεις εν συνεχεία σε σας το πνεύμα μου για να σας κάμνω να μπορείτε να περπατάτε στα διατάγματά μου, να φυλάτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε αυτές». Για πνεύμα του Αγίου δηλαδή ο άνθρωπος παίρνει δύναμη από το Θεό ώστε μπορεί να είναι χριστιανός όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, στη ζωή του, να είναι υπάκουος, να μπορεί δηλαδή και να θέλει αλλά και να μπορεί να εκτελεί το Λόγο του Θεού. Γιατί έχουμε πει ότι τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου τα οποία έρχονται στη ζωή του ανθρώπου είναι πνεύμα σοφίας και συνέσεως, δηλαδή γνωρίζει το θέλημα του Θεού και πώς να το κάνει, βουλής και δυνάμεως, θέλει αλλά και μπορεί, είναι γνώσεως, ξέρει, ευσεβίας και φόβου Θεού. Αυτά τα χαρακτηριστικά έρχονται στον άνθρωπο με την αναγέννηση, ιδιαίτερα δε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ακούγοντας λοιπόν οι άνθρωποι έξω από το ανώγιο της Πεντηκοστής τους ανθρώπους να μιλάνε ξένες γλώσσες, οι μεν άκουγαν στη γλώσσα τους να κηρύττει το Χριστός, οι δε δεν καταλάβαιναν και κάποιοι βέβαια θρασείς, ασεβείς, είσαι άγνοια, είσαι φανατισμό. Έλεγαν ότι αυτοί είναι μεθυσμένοι από γλυκό ίνο. Και τότε εδόθη εξουσία και δύναμη από το Θεό στον Απόστολο Πέτρο να κάνει το πρώτο κήρυγμα εν πνεύματι Αγίω στους ανθρώπους, φέρνοντας την προφητεία του Ιωήλ, γιατί αυτοί που άκουγαν ήταν οι Ιουδαίοι που ήξεραν την Παλαιά Διαθήκη, ότι εν δεσεσχάτες ημέρες θέλω χέ από του Πνεύματος με επί πάσαν σάρκαν, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου στη δεύτερη Αποστολική Εκκλησία την τελευταία θέλω χέ από του Πνεύματος μου και θέλω σου προφητεύσει. Και δια Πνεύματος Αγίου κήρυξε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον και ανεστημένο. Και επειδή το κήρυγμα ήταν δια Πνεύματος Αγίου, ήρθε η καρδιά των ανθρώπων σε κατάνοιξη, ώστε με ειλικρίνεια ρώτησαν τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε τώρα άνδρες αδερφοί. Και ο Απόστολος Πέτρος με απλότητα, με σαφήνεια, χωρίς κρυφά ή μυστηριακά πράγματα, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στο τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, μετανοήσατε. Μετανοήσατε από τον αμαρτιών ημών. Ξομολογηθείτε. Επιστρέψτε στο Θεό. Δεύτερον, ας βαφτιστεί καθένας από σας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Γιατί με τη μετάνοια έρχεται η αναγέννηση και με τη βάφτιση έρχεται η αποβολή του σώματος των αμαρτιών ημών. Φεύγει ο παλιός άνθρωπος. Καθώς με την αναγέννηση πεθαίνουμε για τον κόσμο, γινόμενοι συμμέτοχοι με το θάνατο του Χριστού, με τη βάφτιση
λαμβάνονται στην περιτομή του Χριστού, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών ημών, και το όνομά μας γράφεται στο βιβλίο της ζωής, καθώς είναι γεγραμμένο, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Πιστεύεις και βαφτίζεσαι και σώζεσαι. Και τρίτον, και θέλετε λάβει, αφού μετανοήσατε και αφού βαφτιστήκατε, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία του Πατρός, είπε ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου τους ακούοντας, και προς τα τέκνα σας, αλλά και προς όλους τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και τέταρτον, τους φανέρωσε τη χριστιανική ζωή και με πολλούς άλλους λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε σε αγιασμό. Σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Και άκουσαν το κήρυγμα αυτό 3.000 ψυχές, βαφτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, και νέμενον πια προσκαρτερούντες όλοι μαζί σαν εκκλησία πλέον Χριστού, γιατί ο Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην εκκλησία, ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στη λειτουργία της εκκλησίας του Χριστού, που είναι η διδαχή των Αποστόλων, ο Λόγος του Θεού, είναι η κλάση του άρτου, κάθε Κυριακή το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο Κυριακός δείπνος, τον οποίον έλεγαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και βεβαίως οι άνθρωποι που δεν ξέρουν ελληνικά μπερδεύουν τη λέξη Κυριακός δείπνος και το ερμηνεύουν το δείπνο ή ο δείπνος του Κυρίου, αλλά Κυριακή για τους Έλληνες είναι η ονομασία της πρώτης ημέρας της εβδομάδος. Οι Άγγλοι το λένε Sunday, οι Γάλλοι Demands, ξέρω εγώ και άλλος πώς. Για μας τους χριστιανούς λοιπόν, όπως λέει και στην Αποκάλυψη ο Απόστολος Ιωάννης, την Κυριακή ημέρα, το όνομα Κυριακή ημέρα, ονομάστηκε Κυριακή ημέρα, κάθε Κυριακή είναι ο Κυριακός δείπνος, που στην αρχή ήταν δείπνος, απόγευμα, γιατί η σειρά ήταν διδαχή των Αποστόλων, κοινωνία μεταλλήλων, κλάση του άρτου και τέλος προσευχές, μέχρι το 60 περίπου μετά Χριστό, όπου και ο Παύλος κατακρίνει τους Κορινθίους για τη λάθος εκτίμηση του Κυριακού δείπνου, καθώς έμεναν στη διδαχή των Αποστόλων, έτρωγαν, καθένας έπαιρνε από το σπίτι του και κατέκρινε τους φτωχούς, και ύστερα με κατάκριση έπαιρναν το σώμα και το αίμα του Χριστού, και το 70 μετά Χριστό περίπου, 69, πριν δηλαδή καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, άλλαξαν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία τη σειρά και έγινε κλάσεις του άρτου, διδαχή των Αποστόλων, κλάσεις του άρτου, ύστερα κοινωνία μεταλλήλων και ύστερα προσευχές όπως είναι μέχρι σήμερα. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, μέσα στη λειτουργία την οποία ζούσανε, με τη διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές, ήταν η εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου. Και πράγματι το Πνεύμα το Άγιο λειτουργούσε στην πρώτη Εκκλησία με μεγάλες δυνάμεις. Όλοι ευαυτίζονται εν Πνεύματι Αγίω, και σε αυτή την Εκκλησία ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου έδιδε διακονίες προς καταρτισμόν των Αγίων, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των Αγίων, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι σχολείο, αλλά είναι και νοσοκομείο που θεραπεύει ο Χριστός, αλλά είναι και στρατόπεδο που αποτελείται από καλούς στρατιώτες που κακοπαθούνε. Έδιδε λοιπόν ο Χριστός διακονίες
στους Αποστόλους δια Πνεύματος Αγίου και έθετε άλλους Αποστόλους, άλλους Προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, διδασκάλους και ποιμένες, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο οικοδομούσε, ζωοποιούσε με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία όλα ήσαν δοσμένα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και τα χαρίσματα των ιαμάτων και οι ενέργειες των θαυμάτων και η πίστης, αλλά και η προφητεία και η διερμηνία και ο λόγος σοφίας και ο λόγος γνώσεως και τα είδη γλωσσών. Μια εκκλησία λοιπόν πραγματικά ένδοξη, όπου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ηγέτης της εκκλησίας, γιατί η εκκλησία δεν έχει ηγέτες, και όποιος θεωρεί τον εαυτό του ή άλλους ηγέτες κάνει μεγάλο λάθος, είναι σε μεγάλη πλάνη, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει δεν συστήνουμε τον εαυτό μας, αλλά μέσα στην εκκλησία χριστήνουμε τον Χριστόν ως Κύριον, τους δε αυτούς μας δούλους δικού σας. Η εκκλησία λοιπόν δεν έχει ηγέτες, έχει δούλους. Όταν όμως έφυγε από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο, που μαρτυρούσε για τον Χριστό, που πενθύμιζε το Λόγο του Χριστού, που σύστηνε τον Ιησού Χριστό, τότε η Εκκλησία απέκτησε ηγέτες, αρχηγούς, οι οποίοι μάλιστα εξετράπησαν τόσο πολύ από την αλήθεια, ώστε έπαψε πια η Εκκλησία του Χριστού να είναι Εκκλησία, αλλά έγινε μια ένωση ανθρώπων ή μια κυριαρχία, μια εξουσία με αρχιεπίσκοπους, με πάπες, με πατριάρχες, με εξουσίες ανθρώπινες μέσα στην Εκκλησία, τις οποίες δεν είχε βάλει ο Χριστός. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ εμείς στις έσχατες αυτές οι μέρες, που μέσα από την Αγία Γραφή μπορούμε να διακρίνουμε και να αναγνωρίσουμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού, θα ανοίξουμε τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές και θα και ακόμη την αρχή της Αποκάλυψης και θα διακρίνουμε την Εκκλησία του Χριστού, όπου ο αρχηγός είναι ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο κυβερνάει, διοικεί, πάντες οι άνθρωποι είναι αδελφοί και παιδιά Θεού, και κάποιους από αυτούς ο Χριστός τους εξέλεξε να τους δώσει ο Χριστός διακονίες, ο Παράκλητος χαρίσματα και ο Θεός ενέργειες, δυνάμεων, για να οικοδομείτε, πρώτον για να εκπαιδεύετε, για να οικοδομείτε και για να μπορεί με την εκπαίδευση και την οικοδομή, με την εκπαίδευση από τον Χριστό, τον καταρτισμό από τον Χριστό και την οικοδομή από το Πνεύμα το Άγιο, να εκπληρώνει την αποστολή της. Που στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία η Αποστολή ήταν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και να εγκατασταθεί, να σταθεί, να κυριαρχήσει ο χριστιανισμός από 120 άτομα, άντρες και γυναίκες, σε όλη τη γνωστή τότε Οικουμένη. Και πράγματι έγινε. Και η Αποστολή της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, πάλι δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, είναι και πάλι με πρώιμο βροχή, πραγματοποιήθηκε στις αρχές του αιώνα μας, και με όψιμο βροχή πραγματοποιείται και θα συνεχίζει πιο έντονα να πραγματοποιείται, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και να δημιουργήσει ο Χριστός ανάμεσα από τις 60 βασίλισσες που υπάρχουν μέσα στον κόσμο τώρα και τις 80 παλακές και τις αναρρύθμιτες τις νεάνιδες, τις οποιασδήποτε εκκλησιαστικές χριστιανικές κοινότητες, μέσα από αυτές να βγάλει ο Θεός τη μία, την περιστερά Του, που θα είναι η αμόμητός Του, η Αγία Του, χωρίς μόμο, και δεν μπορεί να υπάρξει
εκκλησία χωρισμό μου παρά μόνο με τη δύναμη του Λόγου του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε το Ευαγγέλιο τούτο, όχι τα Ευαγγέλια που κηρύττουν οι άνθρωποι, καθένας με τη δική του κρίση και λογική, το Ευαγγέλιο τούτο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όπως ακριβώς προφητεύει και το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον προφήτη, τον Ισαΐα, λέγοντας ότι σέσχατες ημέρες που το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, τότε οι άνθρωποι θα λένε «Ελάτε να ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού, στην Εκκλησία του Θεού, γιατί Αυτός θα διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού». Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπου ο Χριστός θα διδάσκει τα σοδούς του και τα στρίβους του δια Πνεύματος Αγίου, και αυτή η Εκκλησία θα γίνει ένδοξος, όπως λέει η Γραφή, γεννημένη από τη μητέρα της, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όμοιη με την τεκούσα αυτήν, όμοιη με τη μητέρα της που τη γέννησε, θα είναι ένδοξος με τη δόξα του Θεού. Όπως όταν τέλειωσε ο ναός Σολομώντος, εισήλθε η δόξα του Θεού. Όπως τέλειωσε η σκηνή του μαρτυρίου, εισήλθε η δόξα του Θεού. Όπως όταν εγκαινιάστηκε η Εκκλησία του Χριστού, εισήλθε η δόξα του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι και η έσχατη Εκκλησία, η απεριστερά, η αμόμητος, αυτή που θα γεννηθεί από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θα μοιάζει στη μητέρα της, θα έχει τη δόξα του Θεού, θα είναι ένδοξος, ταυτόχρονα δε Αγία, αμόμητος, μία έχουσα κοιλίδα ηρητή δεητή των τιούτων, μία Εκκλησία την οποία ο Χριστός θα αγιάζει με το Λόγο Του και ο Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο θα αγιάζει με τη δύναμή Του. Μία Εκκλησία κατάλληλη για να λάβει μέρος στην αρπαγή. Μία Εκκλησία που θα ακούσει το κέλευσμα καθαρά, τη φωνή του Αρχαγγέλου, και επειδή θα έχει λάδι, θα πληστεί Πνεύματος Αγίου, ώστε όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, θα μεταμορφωθεί δια Πνεύματος Αγίου, όπως ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού Χριστόν δια Πνεύματος Αγίου, έτσι και την Εκκλησία ο Πατέρας θα αναστήσει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, και το σώμα αυτό, το γήινο, το φθαρτό, θα ενδυθεί αφθαρσία. Το σώμα αυτό το γήινο, το θνητό, θα ενδυθεί αθανασία, και τότε θα λάβει χώρα ο Λόγος του Θεού, θα εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Και τότε θα δούμε τον Χριστό πρόσωπο μες πρόσωπο, και πάντες όσοι με τη χάρη του Χριστού, και εύχομαι όλοι μας και εγώ να είμαι μέσα, όσοι λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, πρέπει να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, όπου θα έρθει η στιγμή της ανταμοιβής. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων, πάνω 5 πόλεων. Κάθε ένας λοιπόν θα ανταμυφθεί κατά το έργο του, κατά τον κόπο του, όταν θα σταθούμε που πρέπει να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και αν αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, που είναι, ο Απόστολος Πέτρος λέει, εάν λοιπόν πάντα ταύτα θα συμβούν και όλα όσα βλέπετε τα φαινόμενα θα διαλυθούν, ποιοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα Άγιον και σε ευσέβεια, προσμένοντες πρώτον και σπέβδοντες δεύτερον εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού. Εμείς λοιπόν ποιοι πρέπει να είμαστε σε πολίτευμα Άγιο
και σε ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες. Και προσμένουμε και σπέβδουμε στην παρουσία του Κυρίου μας. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε ότι εγώ τώρα γίνομαι σπονδύ, τον αγώνα τον καλονιγονίστη, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφαλος, τον οποίον ο δίκαιος κριτής θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα που θα σταθώ στο βήμα του Χριστού, και όχι μόνο σε μένα, ούτε σε μερικούς, αλλά σε όλους όσους επιποθούν, όχι μόνο ποθούν, αλλά επιποθούν με όλη τους την καρδιά την επιφάνεια του Κυρίου. Ήρθε ο Θεός να μας δώσει αυτό τον πόθο, και αυτός ο πόθος δεν υπάρχει παρά μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί εμείς οι άνθρωποι αποκάμουμε, εμείς οι άνθρωποι αδυνατίζουμε, αλλά οι προσμένοντες των Κύριων ανανεώνουν τη δύναμή τους δια Πνεύματος Αγίου όσοι αετοί. Αμήν Χριστέ μου.